Σε αναβρασμό εξακολουθεί να είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο ιατρικό κόσμο, τουλάχιστον οι γιατροί του ΕΣΥ, δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τη θέση ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, δεν γίνεται δεκτή, θα πρέπει να αποσυρθεί. Με φόντο την απαξιωτική συμπεριφορά τη διοίκηση απέναντι στου αναισθησιολόγου και τα όσα ακολούθησαν αυτή, αλλά και την ανανέωση τη θητεία τη διοίκηση, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σήμερα συναντήθηκαν εκτάκτω προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ενός γιατρών ΕΣΥ του νοσοκομείου μας στο να ζητήσει από τους γιατρούς του νοσοκομείου να σταματήσουν να συμμετέχουν στη συμπλήρωση των DRGs του συστήματος κοστολόγησης των νοσοκομιακών υπηρεσιών. Περαιτέρω ο πρόεδρος του Συλλόγου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου θα ζητήσει από τα μέλη του να παρετηθούν από όλε τι θέσει των οργάνων διοίκηση του νοσοκομείου στι οποίε συμμετέχουν, καθώ επίση και τι διάφορε επιτροπέ του νοσοκομείου, όπω για παράδειγμα το Επιστημονικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Χειρουργείου. Τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου να ζητήσει εκ μέρου των γιατρών ε, ΕΣΥ συνάντηση με τον Υπουργό Υγεία, ο οποίο υπάρχει πληροφορία ότι στι 27 του μήνα κατέρχεται εδώ στο νοσοκομείο μα, για να του θέσει το αίτημα αποπομπή τη υπάρχουσα διοίκηση. Στην ουσία με τη συμπεριφορά του Υπουργείου και η ΔΥΠΕ επιβράβευσε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Εμεί λέμε και επιμένουμε να υπάρξει ε, τιμωρία αυτή τη διοίκηση. Θα εισηγηθώ στο δοσού το οποίο θα έχουμε την Τετάρτη ότι πρέπει να εκτονώσουμε την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε διαμεσολαβητέ ή να προσπαθήσουμε να είμαστε διαμεσολαβητέ έτσι ώστε να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Δεν συμφέρει κανέναν να είναι σε αναβρασμό το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Η πρόταση αποχή από τι διαδικασίε κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων είναι μια κίνηση τόσο συμβολική όσο και ουσιαστική. Θα έχει αντίκτυπο αρχικά προ την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και κατ' και προ το Υπουργείο. Και θέλουμε να πιστέψουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνουμε ακουστοί. Τώρα, η κατάσταση εδώ είναι εμπόλεμη. Ε, μπορεί να εκτονωθεί. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι εμπόλεμη σε όλη το κομμάτι τη υγεία και όπω ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα και σε όλη την Κρήτη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ζητά και συνάντηση με τον επικεφαλή τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη που μέχρι σήμερα τη ρησυγεί ιχθείω. Α συζητήσουμε δύο πράγματα. Ένα είναι για αυτό το περιστατικό το οποίο ήδη συνέβη να ακουστεί μια εξήγηση, μια αιτιολογία, μια συγγνώμη και δεύτερον να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον δεν θα ξαναγίνουν παρόμοια περιστατικά. Όπως σημειώνουν οι γιατροί, τα πράγματα στην υγεία δυσκολεύουν μέρα με τη μέρα με τους ασθενείς να είναι αυτοί που τελικά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Οι γιατροί και το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό εδώ και πάρα πολύ καιρό όπως ξέρουν οι περισσότεροι έχει υπερβία αυτούς. Οι παρετήσεις αυτό δείχνουν ότι ξέρετε κάτι έχω σκάσει πια ας πούμε θα πεθάνω σαν άνθρωπος θα καταστραφεί η οικογένειά μου εγώ παρετούμε. Και νομίζουμε ότι αυτή είναι μια συνολική ευθύνη και, αν θέλετε, και μια κοινωνική ευθύνη που πρέπει η, πολιτεία, η κοινωνία να την καταλάβει, να αναλάβει τι ευθύνε και να διεκδικήσει μαζί με του υπόλοιπου υγειονομικού ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγεία που θα ανταποκρίνεται στι ικανότητε και στι ανάγκε μα και όχι το σύστημα υγεία που το Υπουργείο και οι Δήμοι αυτή τη στιγμή θέλουν να επιβάλλουν.